Ο Μίκης Θεοδωράκης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, θέλοντας να πάρει θέση για τις εξέλιξεις στο Σκοπιανικό. Ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης άσκησε δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση για τις επιλογές της, μίλησε για κουτόχορτο το οποίο μας δίνει ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός κ. Ζάεφ, ενώ χαρακτήρισε τα στυλαλητήρια ιστορικής σημασίας. Χαρακτήρισε συλλήφθη του Σκοπιανού ακραίους, ενώ αναφέρθηκε πως το βαθύ κράτος των Σκοπίων μαζί με διεθνείς δυνάμεις συνωμοτούν εις βάρος ακεραιότητας της χώρας. Εχμηρός στάθηκε και ως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατηγορώντας το πως παραμένει να αναλύει ταξικά και όχι εθνικά. Σεβόμαστε όλο το μουσικό Θεοδωράκη. Τιμούμε όλους τους αγώνες του πολιτικού Θεοδωράκη. Παραπάνω όμως δηλώσεις δεν μπορούν να ανήκουν σε άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της αριστεράς. Πρόκειται για δηλώσεις οι οποίες απογοητεύουν τον κόσμο της αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Δεν αρμόζουν αυτού του είδους οι τοποθετήσεις στο μεγάλο μας Μίκη. Αυτές οι απόψεις ταιριάζουν σε άλλους πιο σκοτεινούς και αντιδραστικούς πολιτικούς χώρους. Μπορεί η πνευματική του διάβια να είναι μειωμένη λόγω της ηλικίας του. Μπορεί η κρίση του να έχει επηρεαστεί από το συναίσθημα. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποιοι από το περιβάλλον του θα πρέπει να το προστατέψουν.